καταρχήν να σας πούμε ότι πρωτοβουλία μας ήταν να συναντηθούμε με την κυρία Δήμαρχο. Το ίδιο θα κάνουμε με τους δημάρχους του νομού μας και τις επόμενες μέρες, θέλοντας και εμείς να έχουμε την γνώμη τους για τα προβλήματα, τις ιεραρχήσεις που έχουν, τα αιτήματα, τα μεγάλα, τα μικρά, τα σημαντικά, τις κόκκινες γραμμές τους. Θα είναι πολύ χρήσιμα για μας, πέρα από την άποψη που έχουμε σαν κόμμα για όλα τα προβλήματα της περιοχής. Μας είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε και τα αιτήματα των Δήμων. Κάναμε μια πολύ καλή, ελπίζω, χρήσιμη συζήτηση. Υπόθηκαν από την πλευρά της Δημάρχου τα πάγια αιτήματα της περιοχής μας. Τα έχετε υπόψη κι εσείς. Εμείς αυτό που θα κάνουμε στα πλαίσια των νέων ρόλων που θα αναλάβουμε, και όχι μόνο εμείς, συνολικά και το κόμμα μας, να καταφέρουμε όσο το δυνατό περισσότερα, και εμείς πρέπει να μάθουμε πράγματα. Αντιλαμβάνεστε ότι θα υπάρξει ένας χρόνος και για μας προσαρμογής, αλλά το μυαλό μας είναι πώς να υπηρετήσουμε και τη γενικότερη πολιτική του κόμματός μας και να ανταποκριθούμε και στα αιτήματα των φορέων της περιοχής. Αυτό το χαρακτήρα είχε η συνάντησή μας. Όπως είπε και ο Ηλίας ο Ιωαννίδης, εμείς ήρθαμε σήμερα εδώ, τα προβλήματα του τόπου μας τα ξέρουμε αλίμονο. Εδώ ζούμε τόσα χρόνια. Ήρθαμε σήμερα εδώ για να δούμε τις προτεραιότητες που έχει η Δημοτική Αρχή και ποια θέτει πρώτα, με ποια σειρά νομίζει ότι πρέπει να συμβούν. Έτσι, με αυτό το σκεπτικό, η Δημοτική Αρχή, όπως αναφέρθηκε, θεωρεί ότι πρώτα πρέπει να δούμε τα στρατόπεδα, ύστερα πρέπει να παραχωρηθούν δηλαδή τα στρατόπεδα με το σχέδιο που υπάρχει μέχρι σήμερα για την πολεοδομική μελέτη, το λιμάνι και η περιμετρική. Βέβαια, είπε ότι το απόγευμα θα ζητήσει ένα έκτακτο δημοτικό συμβούλιο, έτσι ώστε όλες οι παρατάξεις να συναποφασίσουν και να μας δώσουν κάποια στοιχεία με τα οποία, τη σειρά προτεραιότητας με την οποία θα πάμε. Εκείνο που πρέπει να καταθέσω είναι ότι είμαστε βέβαια κοινοβουλευτικοί, αλλά πρωτίστως είμαστε πολίτες αυτού του τόπου. Και ξεκάθαρα πρέπει να δηλώσουμε ότι πρωτίστως μας ενδιαφέρει η τύχη της τοπικής κοινωνίας. Για τα θέματα τα κεντρικά βεβαίως ο ρόλος είναι σαφής. Θα παλέψουμε για ό,τι καλύτερο αφορά το σύνολο των συνελλήνων. Ωστόσο όμως για τα τοπικά προβλήματα υπάρχει αραγής θέληση να προχωρήσουν τα χρονίζοντα προβλήματα. Γιατί η Καβάλα όλα τα τελευταία χρόνια, το γνωρίζουμε πολύ καλά και αυτό μας έχει πικράνει, λειτουργήσε ως ηφηγένεια στο βωμό σκοπιμοτήτων της κεντρικής διοίκησης. Αυτή η κατάσταση δηλώνουμε ότι λαμβάνει τέλος. Από εδώ και έπειτα τα τοπικά προβλήματα θα βρίσκονται σε πρώτη προτεραιότητα και με το σθένος των τριών βουλευτών της Καβάλας πιστεύω ότι θα βρει η πόλη το βηματισμό που της πρέπει.